Το θα κάνω, τελείωσε. Άλλαξα θέμα τώρα. Το χάρισμά σου να γνωρίζεις κόσμο. Ναι. Και το έχω δει από το CNN, γιατί είμαι Ελληνοαμερικάνος. Είδε στο CNN αυτό. Έχω κάνει εκεί. Μια εκπομπή. Και ήθελε να τον παντρέψει η Ανίτα. Να εκπληρωθεί το όνειρό μου, να βρεθώ επιτέλους με μια κατάλληλη κοπέλα που να κάνει για μένα. Το χάρισμά μου, λες το χρυσοκουφεντιακό. Αυτό. Έλα, αρχηγέ μου. Ναι. Είχες δει και το ρεπορτάζ στο CNN. Ναι, το ναι. Ακούσει. Το 1996 νομίζω ήταν αυτό. Ναι. Είσαι στις αποφάσεις σου πολύ γρήγορος, έτσι. Ναι, πάμε με το που το σκέφτεσαι αμέσως. Δεν συγχάρησα άμα το κάνεις αμέσως, ε. Ναι, ό,τι βάλω στο μυαλό μου το κάνω. Okay. Ναι. Μάλιστα. Μόλις σου μπήκε στο μυαλό το 96, το 2012 αμέσως το έκανε. Ναι. Καλά ξεκινήθηκε. Αλλά τι ζητάει από μια γυναίκα, άκουσα το, τι ζητάει από τη γυναίκα. Ενδιαφέρομαι για μια γυναίκα, εμφανίσιμη, με τρίος ψηλή, ευγενική, αυθόρμητη, όχι αλαζονική, ευαίσθητη, μορφωμένη, χαμηλών τόνων αν είναι. Θα ήθελα να σου πω ότι θα βρει, τέλος πάντων. Να αγαπά τους ανθρώπους, να διατηρεί τα ήθη και τα έθιμα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Έμαθα ότι είναι και η μαμά σου εδώ. Είναι και η μαμά μου εδώ, ναι. Γουστάρεις να έρθει στην παρέα μας. Δεν θέλει πολύ εκείνη και δεν ξέρω πώς θα θεωρηθεί ώστε να έρθει και εκεί. Και δεν έχει καρέκλα. Πώς την ονομάζουμε. Δεν έχει και καρέκλα, λέει. Δεν τη θέλει. Αλλά ήρθε αυτή του μπαστακώθηκε. Δεν έχει καρέκλα. Μόλι θα τη βρει την καρέκλα η μάνα, γιατί παιδί μου η μάνα. Η μανούλα του είναι τόσο γλυκιά, την είδε με το που μπήκε. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε. Ελάτε, καθίστε. Εγώ δεν είμαι η κακιά πεθερά. Όχι. Είστε η μαμά του. Ναι. Φαίνεσαι, ρε παιδί μου. Αντιμετωπίσω τα προβλήματα. Αυτή μάλιστα την έχει πεθερά να ανοίξει η καρδιά σου. Φαίνεται η γυναίκα. Δεν θα επέμβει, φαίνεται. Δηλαδή τι υπάρχει στο σπίτι, τι δεν υπάρχει, φαίνεται. Δεν σα πειράξω εγώ, λένε όλε μονάδε. Εγώ σε μια γωνία θα κάτσω. Γι' αυτό τα ζευγάρια τα παντρεύονται που να κάνουν τα σπίτια στρόγγυλα να μην υπάρχουν γωνίες για τις μάνες. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Πήρε η νύφη αυτή που ζητούσαν οι ειλικρινείς και πάμε την ακούμε και οι δύο. Ποιος είναι ο λόγος που μας τηλεφωνείτε, Κατερίνα? Γιατί είπα ότι ήταν μια ειλικρινή κοπέλα, σοβαρή, ευαίσθητη. Ναι. Με τι ασχολείστε? Αυτή τη στιγμή είμαι άνεργη. Μάλιστα. Κατάλαβες. Έχετε ασχοληθεί με κάτι ποτέ? Ναι, είχα δουλέψει παλαιότερα, αλλά τώρα είμαι άνεργη αυτή τη στιγμή. Θέλετε να μας πείτε τι δουλειά είχατε κάνει? Babysitter. Μάλιστα. Αρέσει η μανούλα αυτό όμως. Μάλιστα. Και τώρα δεν κάνετε τίποτα? Όχι. Μήπως υπάρχει πρόβλημα ότι δεν εργάζομαι? Κανένα, αλλά θέλω να μάθω κάτι. Γενικότερα κάνετε τίποτα? Για βάλε εδώ το βλέμμα της καλής πεθεράς. Πόση ώρα μιλάει η νύφη, δες τι κάνει εκεί. Κανένα, αλλά θέλω να μάθω κάτι. Γενικότερα κάνετε τίποτα άλλο? Δεν έχετε παντρευτεί στη ζωή σας άλλη φορά? Το ξέρεις αυτό το νόημα, έτσι? 36 χρόνια. Καλό κορίτσι. Γιατί μια χαρά είναι. Το ξέρεις. Είδες πώς το έχει μάθει όλο. Δεν φαντάσω τι έχει περάσει από το σπίτι και τι έχει εγκρίνει αυτή. Μπαίνει αυτή, κάνει μάνα ωραία. Και αναγκάσκεται επειδή να πάει στην τηλεόραση. Γι' αυτό και ο άλλος ο γιος έβαλε τη μάνα στο μηχανάκι. Φαντάστε του τι κάνει. Ήδη και από ήδη. Έλα μανούλα να οδηγεί στο μηχανάκι. Έλα μανούλα, τη λέει. Λοιπόν, έλα εδώ. Έλα μαμά, μπορείς. Έλα, φέρα αυτό εδώ. Ωραία. Ανέβα. Έλα, μη φοβάσαι. Είναι εύκολο. Μπράβο. Μπορείς να ξεκινήσεις. Πάμε. Μπράβο, ρε μάνα. Την έφαγες τη σαβούρδα, αφού ήθελες.